Πάμε τώρα σε ένα από τα θέματα των ημερών. Για πολλούς το θέμα των ημερών, την κατάσταση η οποία επικρατεί στον αθλητισμό και μεταξύ άλλων και την κατάργηση της τρίτης κατηγορίας. Θα συζητήσουμε για όλα αυτά με τον πρόεδρο του Πανελλήνιου Συνδέσμου Αβιωμένων Ποδοσφαιριστών, τον κύριο Γιώργο Μπαντή. Είμαι ιδιαίτερα χαρούμενος γιατί τον Γιώργο Μπαντή τυχαίνει να τον γνωρίζω και είναι από τα παιδιά, ας μου επιτραπεί, μια που οι περισσότεροι με λένε φαρμακόγλωσσο, δεν περισσεύουν τα καλά λόγια για πολλούς από μένα. Ένα παιδί πολύ αξιόλογο και χαίρομαι ιδιαίτερα που θα κάνουμε αυτή την κουβέντα σήμερα μαζί. Καλημέρα, πρόεδρε. Καλημέρα και σε εσάς. Ευχαριστώ για τα καλά σας λόγια. Εντελώς ξαφνικά, ευνηδιαστικά, θα το πω απλά λαϊκά, φάγαμε μια κατηγορία, έτσι. Κοιτάξτε, ακόμη δεν έχουμε καταλάβει τι ακριβώς έχει ανακοινωθεί, δεν σας κρύβω. Από ό,τι ξέρουμε είναι σε διαβούλευση, ακόμη δεν έχουμε συζητήσει οι φορείς του ποδοσφαίρου με τον Υφυπουργό Αθλητισμού για το τι έχει ακριβώς στο μυαλό του. Είμαστε Τετάρτη είναι αυτή η συνάντηση, πρόεδρε, αν δεν κάνω λάθος. Είμαστε και εμείς σε αγωνία. Με εμάς, με τον ΤΖΑΠ, δεν έχει οριστεί κάποια συνάντηση για να συζητηθεί το θέμα της αναδιάρθρωσης που ανακοίνωσε, που για μας. Αν νόμιζα θα σας δεχτεί όλους μαζί, γιατί συγγνώμη σας διακόπτω για να ενημερώσουμε και τον κόσμο ότι αύριο υπάρχει συνάντηση με τους αντίστοιχους του μπάσκετ, από ό,τι γνωρίζω. Δεν έχω τέτοια ενημέρωση αν θα έχει συνάντηση με τον ΠΖΑΠ αύριο ο κύριος Σαβγενάκης. Πάντως με τον ΠΖΑΠ, με εμάς μπορώ να σας πω με βεβαιότητα το ότι δεν έχει οριστεί καμία συνάντηση. Και αυτό που θέλω να πω, επειδή αρχίσαμε την κουβέντα με την αναδιάρθρωση, ήταν το ότι δεν ήταν καλό το timing αυτή τη στιγμή να ανακοινωθεί από τα χείλη του Υφυπουργού Αθλητισμού το θέμα της αναδιάρθρωσης. Αυτή τη στιγμή περιμέναμε με αγωνία όλοι το άνοιγμα του αθλητισμού και όχι μια τέτοια ανακοίνωση. Το κλείσιμο μιας ολόκληρης κατηγορίας. Κάτι τελείως διαφορετικό. Ή τουλάχιστον οποιοδήποτε σχέδιο έχει ο ίδιος για αναδιάρθρωση να το πραγματοποιήσει μόνο αφού, εφόσον ολοκληρωθούν όλα τα πρωταθλήματα, γιατί αυτή τη στιγμή υπάρχουν πρωταθλήματα όπως τη Football League, όπως τη ΓΑΜΑ Εθνικής, που είναι αλληλένδετα με μια οποιαδήποτε αναδιάρθρωση. Οπότε δεν νομίζω να είναι εφικτό χωρίς να ολοκληρωθούν να πραγματοποιηθεί το παραμικρό σχέδιο. Να ρωτήσω και κάτι άλλο, πρόεδρε. Η ΓΑΜΑ Εθνική είναι επαγγελματική. Είναι ερασιτεχνική. Ναι, αμοιβωμένων είναι ουσιαστικά. Όχι. Η ΓΑΜΑ Εθνική είναι ερασιτεχνική κατηγορία. Κανονικά. Και ανήκει στην Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία. Μάλιστα. Επαγγελματική ανενεργή κατηγορία και είναι η μοναδική και στην Ελλάδα αλλά και σε όλη την Ευρώπη, είναι η Football League. Μάλιστα. Η παλιά, για να το λέμε για να καταλαβαίνει και ο κόσμος, Β' Εθνική, ας πούμε, η δικιά μας. Η παλιά ΓΑΜΑ Εθνική. Η παλιά ΓΑΜΑ Εθνική. Ακριβώς. Για να το πούμε καλά και απλά για να το καταλάβει ο κόσμος, είναι η Super League 1 σήμερα, που είναι η Α. Η επαγγελματική, η Α κατηγορία. Super League 2. Η Super League 2, που είναι η Β' Εθνική, επίσης επαγγελματική. Και είναι η Football League, επίσης επαγγελματική, που παλιότερα την ονομάζαμε ΓΑΜΑ Εθνική. Μάλιστα. Αυτό το σύμπλεγμα ομάδων πραγματοποιήθηκε με την αναδιάρθρωση του κυρίου Βασιλιάδη. Ναι, αλλά όταν μιλάμε για τη Football League, μιλάμε για την επαγγελματική Football League, η οποία καταργείται. Αυτό δεν λέμε. Μιλάμε για επαγγελματική κατηγορία, ναι, στην οποία υπάρχουν πάνω από 400 ποδοσφαιριστές με συμβόλαια, οι οποίοι πληρώνουν ασφαλιστικές και φορολογικές εισφορές κανονικότατα. Έχουν ίδια δικαιώματα με τον ποδοσφαιριστή που παίζει στη Super League 1. Ναι. Ίδιες υποχρεώσεις, ίδια δικαιώματα. Και από την άλλη μεριά έχουν και ένα οικογενειακό προγραμματισμό αυτοί οι άνθρωποι. Έτσι, έχουν κάποια συμβόλαια τα οποία τρέχουν ως επαγγελματίες και προφανώς καθόρισαν τη ζωή τους με αυτά τα συμβόλαια, με τη δουλειά τους δηλαδή. Ακριβώς. Πάρα πολλοί ποδοσφαιριστές, σας πληροφορώ ότι είχαν προτάσεις από ομάδες τη Super League 2 που αυτή τη στιγμή παίζει, αλλά επέλεξαν μια ομάδα της Football League είτε για οικονομικές απολαβές καλύτερες, είτε γιατί για συνθήκες εργασιακές καλύτερες. Μπορεί να ήταν πιο κοντά στο σπίτι τους ή να ήταν η ίδια η πόλη τους και ούτω καθεξής. Ναι. Και αυτή τη στιγμή βρίσκονται εγκλωβισμένοι σε μια κατηγορία η οποία έχει όλα τα φόντα αντίστοιχα μάλλον και με τις δύο παραπάνω κατηγορίες, αλλά δεν μπορούν να αγωνιστούν και μάλιστα δεν κάνουν ούτε προπόνηση. Και θα το τονίσω για άλλη μια φορά, με το βήμα που μου δίνετε, ότι είναι το μοναδικό επαγγελματικό πρωτάθλημα στην Ελλάδα αλλά και στην υπόλοιπη Ευρώπη που είναι ανενεργό.
Ναι, αυτό είναι αλήθεια. Γιατί οι υπόλοιπες κατηγορίες έχουμε εικόνες σε όλη την Ευρώπη, λειτουργούν κανονικά και όχι μόνο στο ποδόσφαιρο. Για να το πούμε γι' αυτό, Πρόεδρε. Έτσι. Ακριβώς. Γιατί την ίδια αγωνία και, και τα ίδια αιτήματα υποβάλλονται και από τους συναδέλφους σας στο μπάσκετ και στο βόλεϊ κτλ. Χώριεται ότι υπάρχει το τεράστιο θέμα, που και γι' αυτό θα ήθελα την άποψή σας, των υποδομών, που και αυτές είναι νεκρές. Δεν λειτουργεί τίποτα σε επίπεδο υποδομών. Ναι. Το είπατε μόνος σας. Δεν λειτουργεί τίποτα. Ναι. Κι όμως ακούσαμε με τα ίδια μας τα αυτιά και είδαμε με τα ίδια μας μάτια τον κύριο Χαρδαλιά να ανακοινώνει ότι ο αθλητισμός βρίσκεται μέσα στις τέσσερις πηγές μεγαλύτερης διασποράς του κορονοϊού. Από πού και πού βγήκε αυτό το συμπέρασμα, όταν είναι ανενεργές οι ακαδημίες, όταν είναι ανενεργά όλα τα αεραστεχνικά σωματεία, όταν είναι ανενεργά όλα τα αεραστεχνικά πρωταθλήματα, είτε μιλάμε για παιδιά 15, 16, 17 χρονών, είτε μιλάμε για αεραστεχνικές ομάδες που αγωνίζονται σε τοπικά πρωταθλήματα της Αθήνας, της Θεσσαλονίκης, της Χαλκιδικής και το καθεξής. Δεν μπορώ να το κατανοήσω αυτό ούτε να το δεκτώ. Εγώ θα έλεγα πως είναι δυνατόν να είναι ο αθλητισμός και να μην είναι παραδείγματος χάρη τα μέσα μαζικής μεταφοράς, πάνω σε αυτό. Βλέπουμε εικόνες τραγικές. Θα σας μιλήσω με νούμερα και θα σας πω πως το μοναδικό αυτή τη στιγμή ενεργό κομμάτι του αθλητισμού είναι το επαγγελματικό. Super League 1, Super League 2. Σωστά. Και η Super League πρόσφατα, έτσι, οι δύο. Ωραία, ακριβώς. Η Basket League είναι η Volley League αντρών, η Volley League γυναικών που ξεκίνησε τώρα. Οι πρώτες κατηγορίες σε όλα τα αθλήματα. Εκτός της πρώτης γυναικών. Ναι. Δεν μπορώ να κατανοήσω ούτε αυτή τη διάκριση, μπορούμε να το πούμε στη συνέχεια. Ναι. Αλλά για να μιλήσω με νούμερα, για να μην λέω κάτι τυχαίο, θα σας πω ότι έχουν πραγματοποιηθεί περίπου 46.000 τεστ από όλα αυτά τα αθλήματα, όλο αυτό το διάστημα που προπονούνται. Ξέρετε πόσα είναι τα θετικά? Τα θετικά είναι 168. Εάν καθίσουμε και το αναλύσουμε, θα δούμε ότι ούτε μισός άνθρωπος στους 100 δεν έχει κολλήσει τον κορονοϊό στον αθλητισμό. Δεν έχει προσβληθεί, ναι. Άρα, καταλαβαίνουμε ότι το ποσοστό είναι απειροελάχιστο. Άρα, δεν μπορούμε να μιλάμε και να λέμε ό,τι θέλουμε μόνο και μόνο για να φύγει ευθύνη από πάνω μας και να την μεταφέρουμε στον αθλητισμό που δεν φταίει σε τίποτα και τα νούμερα αποδεδειγμένα λένε την αλήθεια. Ή για να δικαιολογήσουμε και τα δικαιολόγητα, γιατί δεν προχωράμε παρακάτω στον αθλητισμό, έτσι. Γιατί δημοσιοποιώντας κάποια νούμερα όπως αυτά τα οποία εσείς καταθέσατε πριν από λίγο, λέει ο κόσμος ο οποίος δεν έχει και εικόνα, να, βλέπεις, υπάρχει διασπορά, να για δεν τα ανοίγει ο άνθρωπος, έτσι. Ακριβώς. Ναι. Να σας πω την, το συγκεκριμένο νούμερο είναι 40.788 τεστ έχουν πραγματοποιηθεί από τον ενεργό επαγγελματικό ή μη αθλητισμό αυτή τη στιγμή. Ναι. Με θετικά τα 168. 168 άτομα. Μάλιστα. Ακριβώς. Τι σκέφτεστε να συζητήσετε? Και όχι, σήμερα που μιλάμε, διασκορπισμένα από τον περασμένο Μάιο τα θετικά κρούσματα, έτσι. Ναι, σωστά. Δεν είναι ότι είναι σήμερα. Ναι, είναι διασκορπισμένα. Φανταστείτε δηλαδή πόσο απειροελάχιστη πιθανότητα υπάρχει να γίνει η διασπορά του κορονοϊού από τον αθλητισμό. Μου είπατε ότι έχετε κάνει προσπάθειες, μέχρι στιγμής δεν υπάρχει ραντεβού με τον υφυπουργό. Σωστά. Αυτή τη στιγμή δεν έχουμε κάποια συνάντηση με τον υφυπουργό. Ακούσαμε με προσοχή πάρα πολύ ό,τι είπε χθες, αν δεν κάνω λάθος, το ότι θα ξανακατατεθούν τα αιτήματα στην Επιτροπή της Παρασκευής, που θα την Παρασκευή ακριβώς, για άμεση επανέναρξη των προπονήσεων. Θέλω να πω ότι ο χρόνος πιέζει αρκετά. Δεν γίνεται να χαθεί. Ένα λεπτό όμως, Πρόεδρε, αυτό δεν έχει να κάνει όμως με τη διάρθρωση. Όχι. Η διάρθρωση που είναι το μεγάλο αγκάθι, δηλαδή οι άνθρωποι αυτοί οι οποίοι θα βρεθούν επί ξύλου κρεμάμενοι και οικονομικά χωρίς... Σας είπα, επειδή αυτή τη στιγμή δεν έχουμε εικόνα, δεν έχουμε κάνει κάποια συζήτηση περί της αναδιάρθρωσης, το οποίο ανακοίνωση είναι προς διαβούλευση. Ναι. Θα έχω περισσότερο να σας πω όταν θα έχω και μια καλύτερη εικόνα περί τίνος πρόκειται, γιατί ακούγονται πάρα πολλά σενάρια δεξιά και αριστερά. Και δεν θα ήθελα να τοποθετηθώ σε κάτι τέτοιο. Ωραία. Έχετε τουλάχιστον κάποια πληροφορία από πότε θα ισχύει αυτή η αναδιάρθρωση? Από το επόμενο χρόνο. Ναι. Γιατί το ρωτάω? Γιατί, Πρόεδρε, αν αυτός ο χρόνος δεν λειτουργήσει, γιατί όλα ή λειτουργήσει με έναν τρόπο συμπυκνωμένο, για να το πω έτσι πολύ απλά, okay,
μιλάμε ότι αυτοί οι άνθρωποι κινδυνεύουν να μην πάρουν ούτε τα συμβόλαια τα οποία έχουν υπογράψει. Ναι, αυτή τη στιγμή οι κίνδυνοι είναι πάρα πολλοί, πέρα το ότι... Γιατί μιλάμε για το χώρο του ποδοσφαίρου, να μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας, ότι οι παραγόντες αυτοί δεν είναι και τα καλύτερα παιδιά της πιάτσας, για να το πούμε πολύ απλά. Και μπορούν να πούνε σε μια κατηγορία που δεν υπάρχει σιγά καμία στον χώρο, τώρα πληρώσω τον Παντή και τον Λεάνη. Ναι, κοιτάξτε, υπάρχουν κάποια συμβόλαια, υπάρχουν κάποιοι κανονισμοί. Ο ποδοσφαιριστής μπορεί να προσφύγει στα διοικητικά όργανα. Για να τα πάρει όταν τα πάρει. Ακριβώς. Δεν σας κρύβω πως στην Ελλάδα έχουμε δει πάρα πολύ έχουμε βιώσει πάρα πολύ δυσάρεστα παραδείγματα. Μην ξεχνάτε ότι από το 2012 μέχρι το 2020 πτωχεύσανε, αλλάξαν αφημί πάρα πολλές ομάδες. Ακαλώνε. Και αρκετοί εργαζόμενοι ποδοσφαιριστές να χάσουν τα χρήματα τους και να μπορούν να τα διεκδικήσουν. Και με την υπαγωγή στους διάφορους νόμους τότε, το θυμόσαστε, με το 44 και τα λοιπά. Αυτό, ακριβώς, πάντα όλο αυτό με την βοήθεια της κάθετε κυβέρνησης. Πρόεδρε, μια τελευταία ερώτηση. Σκοπεύετε να προχωρήσετε στις κινητοποιήσεις? Τι σκοπεύετε να κάνετε? Κοιτάξτε, πάρα πολλά έχουμε στο μυαλό μας. Ναι. Η αλήθεια είναι ότι είναι μια πάρα πολύ κρίσιμη εβδομάδα που θα κρίνει πάρα πολλά. Ναι. Εμείς είμαστε έτοιμοι και προετοιμασμένοι για όλα τα ενδεχόμενα. Θα περιμένετε δηλαδή μέχρι την Παρασκευή να δείτε αν θα μπει στην ατζέντα, για να το πούμε απλά, και με βάση αυτό θα αξιολογήσετε την κατάσταση και θα χαράξετε και εσείς τη στρατηγική σας. Αυτό καταλαβαίνω εγώ. Ακριβώς, ακριβώς αυτό. Μάλιστα. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τον πολύτιμο χρόνο. Να είστε καλά.